Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Χρυσοβαλάντης του Τζιάρης, ο οποίος θα μας μιλήσει, υποθέτω, την σκοπιά του νοσοκομειακού γιατρού. Ο Βαλάντης υπηρετούσε πόσα χρόνια, αρκετά στο γεννημένο, 10 χρόνια, και τώρα ακόμα έρχεται και μας κάνει λαπαροσκοπικά. Ένα που είμαι περήφανος για την κλινική είναι ότι πλέον πέρυσι μόνο το 24% το χειρουργείο μας ήταν ανοιχτά. Πριν 5 χρόνια ήταν το 85%. Το έχουμε καταφέρει αυτό και πολύ χαίρομαι. Σας καλησπερίζω και εγώ. Να ευχαριστήσω το σχολείο για την πρόσκληση και να πω συγχαρητήρια, γιατί αυτό που κάνουμε σε αυτή τη συνεδρία είναι κατάθεση ζωής. Πριν αιτηθεί κάποιος νέος ουρολόγος, κάποιο συνέδριο ή κάποιο πιο επιστημονικό πρόγραμμα, πρέπει να λύσει αυτά που θα πούμε και αυτά που ακούσατε προηγουμένως. Και φτάνει η εποχή που τελειώνουμε την ειδικότητα με αυτά που ακούσατε, καλός ή κακός, και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Επιτέλους, ξεφύγαμε από όλα αυτά, από τη λάντζα, από την εκπαίδευση, και μένει να αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Υπάρχει μεγάλη αναποφασιστικότητα. Οι επιλογές που έχουμε και μία-μία θα τις βάλουμε σε τάξη για να πούμε τι μπορεί να κάνει κάποιος νέος ουρολόγος. Μπορεί να παραμείνει σε παράταση, που είναι τυχεροί οι ειδικευόμενοι αυτής της περίοδου, γιατί όταν εμείς περιμέναμε να μπούμε σαν ειδικευόμενοι, δεν υπήρχαν καινές θέσεις και δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Περιμέναμε 3, 4 και 5 χρόνια για να λάβουμε υπηρεσία σαν ειδικευόμενοι. Οπότε, μένοντας κάποιος νέος ειδικός σε παράταση, έχει το μισθό του παρατασιακού του ειδικευόμενου. Τι καθήκοντα έχει, τι υποχρεώσεις, είναι καλό για αυτόν στην καριέρα του, θα κερδίσει κάτι, θα συνεχίσει τη λάντζα, και αφού είναι νέος ειδικός, είναι καλό να κάνει τη λάντζα του ειδικευόμενου, θα πάρει κάτι, ή θα τον αποκλείσουν από τα χειρουργεία οι άλλοι ειδικευόμενοι και σωστά ως ένα σημείο, γιατί θα κόβει χειρουργικό χρόνο από αυτούς που περιμένουν να έρθει η σειρά τους για να πάρουν. Το καλό ποιο είναι, αν έχει σκοπό να κατευθυνθεί προς το ΕΣΥ, η συλλογή μορίων με αυτή την πρακτική είναι πολύ καλή και επιδοτούμενη πάρα πολύ από το Υπουργείο, όσο ένας επικουρικός και περισσότερο μάλιστα, απλά πρέπει να έχει καταλήξει να πάει καριέρα του ΕΣΥ. Δεύτερη επιλογή, να αιτηθεί να πάει για κάποιον επικουρικό επιμελητή σε κάποιο νοσοκομείο. Πού θα γίνει η αίτηση αυτή, πρώτον, υπάρχουν θέσεις, και αν υπάρχουν, είναι επαρχία ή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Το διαχωρισμό αυτό θα τον δείτε αρκετές φορές, γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα νοσοκομεία. Και για πόσο καιρό, άντε να πας ένα χρόνο, θα πάρεις παράταση, θα είναι η τριετία που θέλεις, και εκεί που θα πας θα καταφέρεις να κάνεις κάτι περισσότερο από την κλινική που ήσουν. Ερχόμαστε και στα προηγούμενα. Ανάλογα λοιπόν την εκπαίδευση της κλινικής, αποβλέπεις στο να κερδίσεις κάτι παραπάνω και αποτελεί έναν δρόμο και αυτό, η αίτηση του επικουρικού. Απλώς να πω κάτι, αν μπορείς να πας στην προηγούμενη, ότι. Ναι. Και οι δύο αυτές εναλλακτικές λύσεις είναι ελληνικές εφευρέσεις, λόγω ατέλειας του συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει και να προσλάβει ανθρώπους. Είναι ελληνικές εφευρέσεις που, αν ψάξετε, δεν θα τις βρείτε πουθενά αλλού, σε κανένα μέρος του κόσμου. Έτσι. Η είσοδος στο ΕΣΥ. Σκοτώνεται ο κόσμος να μαζέψει προσόντα, να τα έχει μεταπτυχιακά, διδακτορικά, να μαζευτούν τα απαραίτητα μόρια, δημοσιεύσεις, προϋπηρεσία. Έρχεται κάποια προκήρυξη, να υποβάλω τα χαρτιά μου, σε ποιο νοσοκομείο, θα είναι μακριά, έχω οικογενειακό στάτους που μπορεί να ακολουθήσει, είμαι μόνος, είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Είναι ένας δρόμος και αυτό. Άλλη επιλογή, να ανοίξω ιατρείο. Από πριν πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Γιούρης. Και εδώ ερωτήματα πολλά. Πού θα το ανοίξω, από πού κατάγομαι, θα βοηθήσουν οι συγγενείς, θα δουλέψω με κόσμο, θα δουλέψω με συνεργασίες με άλλους γιατρούς, θα τα καταφέρω μόνος μου, τι σχετίζει δυνάμεων υπάρχουν. Ακαδημαϊκή καριέρα, δεν θα μιλήσω πολλά, υπάρχουν άλλα δεδομένα, θέσεις, προσόντα, απαιτήσεις, και εδώ συνεργασίες, σχετισμοί δυνάμεων, δεν την έχω υπηρετήσει, μπορούμε να μιλάμε αρκετά και γι' αυτό τον δρόμο. Και πάμε λοιπόν από την πλευρά του νοσοκομειακού γιατρού στο σύστημα υγείας. Όταν λέμε σύστημα υγείας και στο ΕΣΥ, το λεγόμενο και φημισμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι εννοούμε? Όλες τις υγειονομικές μονάδες, τα κέντρα υγείας, τα ιατρεία, τα ανοιχτού τύπου, τα νοσοκομεία, που συνδέονται άρρηκτα και σε συνέχεια μεταξύ τους και λειτουργικά, ούτως ώστε τι να κάνουν, να παράγουν υγεία στον πληθυσμό. Τα υποσυστήματα αυτού είναι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, η παραγωγή υπηρεσιών υγείας, και εδώ είναι που υπηρετούμε εμείς, οι γιατροί,
Οι πάροχοι υγείας και οι μηχανισμοί κάλυψης δαπανών. Κάποιος αυτό πρέπει να το χρηματοδοτήσει, είτε λέγεται δημόσια ασφάλεια είτε ιδιωτική, και υπάρχει πάλι μεγάλη συζήτηση επ' αυτού. Επίτηδες βάζω ίδια διαφάνεια με την προηγούμενη ομιλία, γιατί. Γιατί όταν κάποιος αιτείται μία θέση σε κάποια κλινική, τι φαντάζεται, θέλει εκεί που θα πάει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο. Να υπάρχει ενδοσκοπική μονάδα, να υπάρχει λιθίαση, να υπάρχει λαπαροσκοπικό, μικρής επεμβατικότητας επεμβάσεις, να έχει πρόσβαση σε μικροσκόπια, σε ουροδυναμικό. Αυτό είναι το ιδεατό. Πού να την βρεις αυτή την κλινική όμως? Άσε ρε Βαλάντη, εδώ 4K σου έφερα μόλις και άλλο θέλεις. Δεν λέω για τη δικιά μας κλινική. Πλάκα κάνω, σε πειράζω. Τι εξαιρέσεις. Μετά, το πρόβλημα σε κάθε κλινική που αιτείται κάποιος είναι η συνεργασία. Θέλεις εκεί που θα πας να υπάρχει, να είναι οι συνάδελφοί σου μία ομάδα, να συνεργαστείς τόσο καλά, όλοι μαζί να ορμάτε στο περιστατικό, στο επίγον, να υπάρχει αλληλοκάλυψη, να συμμετέχεις στα χειρουργεία, να βγαίνεις και ατσαλάκωτος, αν είναι δυνατόν, με την έννοια των ευθυνών και όλων αυτών που θα τα δούμε παρακάτω. Και λες πολύ ωραία. Η εφημερίδα της κυβέρνησης, το επίσημο ωράριο ενός νοσοκομιακού γιατρού είναι πενθήμερο, δουλεύει σε Δευτέρα ως Παρασκευή με 7 ώρες πρωινό. Είναι μια χαρά. Ρίχνεις μια ματιά και στο μισθό, θα πω σαν επιμελητής Β, 1,5 χιλιάρικο και λίγο εφημερίες. Είναι καλή επιλογή στο να αρχίσω. Έλα που γρήγορα έρχεται η απογοήτευση, γιατί άντε και μπαίνεις. Γιατί απογοητεύεται ο νοσοκομιακός γιατρός γρήγορα? Γιατί η γοητεία παρέρχεται τόσο γρήγορα? Γιατί νιώθει γρανάζι του συστήματος και τελματώνει, ενώ θέλει και έχει πολλές βλέψεις στην αρχή? Υπάρχει εξουθένωση. Και θα δούμε ένα-ένα τι είναι αυτό που τον κουράζει. Προβλήματα συνεργασίας. Σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, το Α και το Ω είναι ο διευθυντής, οι συνάδελφοί σου, τι προβλήματα θα κάνεις. Βλέπετε, όσοι είναι φίλοι του είδους, δύο Ελληνόπουλα, τι γίνεται και με τα αθλήματα και σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Αποκλείεται να μην πετύχεις ένα στραβό, αποκλείεται να μην σου χαλάει κάποιος τη διάθεση και να μην έχεις παράπονο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορείς δυστυχώς να το προβλέψεις. Σχέσεις, όχι μόνο με το ιατρικό, με το νοσηλευτικό προσωπικό, με τα εργαστήρια, με το χειρουργείο. Είναι αυτοί που σου λύνουν προβλήματα. Μπαίνεις στο χειρουργείο, τι ανέσεις έχεις, τι μπορείς να κάνεις. Συγγνώμη. Η δομή της κλινικής, εκεί που θα πας, είναι κλινική του ΕΣΥ, θα είσαι επαρχία ή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί γίνεται ο διαχωρισμός? Γιατί τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν άλλο επίπεδο εφημεριών, λειτουργούν διαφορετικά, η επαρχία είναι αποδυναμωμένη περισσότερο, μιλάμε τώρα για το 2020, υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές με ιδιόρυθμο στάτους, υπάρχουν και υβριδικές πανεπιστημιακές που έχουν νοσοκομιακούς γιατρούς και εκεί πάλι μπλέκονται πολλά και το θέμα είναι τι καθήκοντα θα έχει. Καθήκοντα και υποχρεώσεις. Υπάρχουν εξωτερικά ιατρία. Ποιος καταμερισμός εργασιών γίνεται? Τι κάνει ο πανεπιστημιακός, τι θα κάνεις εσύ, ποιο ρόλο θα αναλάβεις, σε τι είσαι εξειδικευμένος ή σε τι θέλεις να εξειδικευθείς. Εκεί που θα πας θα έχεις βοήθεια ειδικευόμενου, ειδικά επαρχία. Πόσες φορές την εβδομάδα γίνονται τα ιατρία αυτά? Ειδικά ιατρία, χειρουργικό χρόνο, θέλεις να πάρεις και να μάθεις και να προάγεις την επιστήμη σου σε κάτι περισσότερο. Όχι να πας προς τα πίσω. Θα υπάρχει, άντε και υπάρχει η αίθουσα. Αναισθησιολόγοι, είναι μεγάλο πλήγμα κι αυτό. Η επάρκεια των αναισθησιολόγων και τέλος οι ειδικευόμενοι που είναι γρανάζι του συστήματος και τα ακούσαμε προηγουμένως. Οι εφημερίες. Η επαρχία εφημερεύει κάθε μέρα. Ανάλογα πού είσαι, ποιο νομό, ο καθένας από εδώ μπορεί να διηγηθεί ιστορίες και ιστορίες. Τι θα στείλεις, τι θα κρατήσεις. Τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, ποιους θα δεχτείς. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω βαριά περιστατικά. Έχω ειδικευόμενους που θα συνδράμουν σε αυτό. Θα με καλύψουν άλλες ειδικότητες ή για την κυστήτιδα θα ξυπνάω 3 τα ξημερώματα. Και ερχόμαστε στο burnout που ακούσαμε. Συγγνώμη για την αγγλική διαφάνεια. Γρήγορα υπάρχει και στον νοσοκομιακό ειδικό γιατρό burnout. Γιατί? Γιατί εκτίθεται πάρα πολλές ώρες σε εργασία, δεν έχει τα οικονομικές απολαβές που θα ήθελε. Το ότι είσαι γυναίκα επηρεάζει εδώ το νεαρό της ηλικίας πάλι, οι κακές συνθήκες, η έλλειψη management. Όταν έχεις κακό οικογενειακό περιβάλλον και όταν δεν κάνεις εξωνοσοκομιακές δραστηριότητες, τότε κουράζεσαι πολύ περισσότερο με βάση αυτό το άρθρο. Τι θέλει να κάνει για να ξεφύγει από αυτό ο γιατρός? Να ασχολείται και με άλλα πράγματα εκτός νοσοκομείου, καλύτερες συνθήκες, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, το Α και το Ω. Έρευνα ιατρική στο Απιθύτα.
40 περίπου% των νοσοκομιακών υποφέρουν από το λεγόμενο burnout που ακούσατε τον ορισμό προηγουμένως. Και τι ενέχει αυτό? Ιατρικά λάθη. Και εδώ είμαστε που όλοι προσπαθούμε να τα αποφύγουμε. Τη μερίδα του λέοντος ειδικευόμενοι, οι ανεσιολόγοι και οι χειρουργοί, που σε αυτούς ανήκουμε κι εμείς. Και φυσικά το ξέρετε όλοι ότι έχει οδηγηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν τηρούμε τα ωράρια τα προβλεπόμενα, ούτε παίρνει ο γιατρός τα ρεπό πώς να τα πάρει, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τελειώνοντας, λίγα πράγματα με την αστική ευθύνη. Έγινε μεγάλος άλλος, μέχρι τώρα το νοσοκομείο μας προστάτευε. Ο ασθενής έκανε τη μήνυσή του, καταφέρονταν εναντίον του νοσοκομείου και έπρεπε να κάνει βαριά αμέλεια για το νοσοκομείο να στραφεί εναντίον σου. Πριν ένα χρόνο, καταδικάστηκε γιατρός με ένα υπέρογκο ποσό, με βάση μια εγκυκλίου του Χουλιαράκη που έγειρε πολλές αντιδράσεις. Και κλήθηκε ο γιατρός να πληρώσει μεγάλη αποζημίωση σε νοσοκομείο. Χρειάζεται να έχει αστική ευθύνη. Πρέπει να το σκεφτεί ο νοσοκομιακός γιατρός εδώ. Και αν υπάρχει νομικός ή όχι σύμβουλος. Δύο πράγματα για τη διάκριση ευθυνών. Υπάρχει η αστική, η ποινική και η πειθαρχική. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την ποινική. Η αστική τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζει και εμφανίζεται και υπάρχει. Γιατί η αστική ευθύνη θέλει να έχει τον επανορθωτικό μηχανισμό δικαιοσύνης. Πρέπει να επανορθώσουμε τον ασθενή ο οποίος έπαθε κάποια ζημιά από μας, από κάποια αμέλειά μας, ούτως ώστε πληρώνοντάς τους εισαγωγικά να αποκαταστήσει αυτή τη βλάβη. Η ποινική είναι πιο βαριά η ευθύνη, όταν προσβάλλεται ο ασθενής περισσότερο όσον αφορά τη ζωή του και την ακαιρεότητα, και η πειθαρχική ευθύνη που μπορεί να έχει ο γιατρός είναι όταν παραβαίνει τις διατάξεις της λειτουργίας του επαγγέλματός μας. Ο ιατρικός σύλλογος επιβάλλει άρση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος κτλ. Οπότε έχοντας αυτά υπόψη, και επιλέγοντας τον δρόμο του νοσοκομιακού, πρέπει να φροντίσουμε και για την ευθύνη μας. Το μυστικό ποιο είναι? Σε όποια κλινική και να πάει κάποιος, επιλέγοντας τον δρόμο του εσύ, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα του δώσει ένα boost, μία όθηση να βλέπει τα πράγματα λίγο καλύτερα, να μαθαίνει περισσότερα πράγματα, να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες που του προσφέρει κάποια κλινική, με ό,τι αυτό κάνει, και η επικοινωνία, το α και το ω, τελειώνοντας και δίνοντας έμφαση σε αυτό, και η συνεργασία με τους συναδέλφους. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσετε, εύχομαι καλή τύχη και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουτζιάρη.